Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τις αγαπημένες μου σειρές. Και πραγματικά απορώ πως τόσο καιρό δεν σας έχω μιλήσει για τις αγαπημένες μου σειρές. Δεν έχω πάρα πολλές αγαπημένες σειρές, διότι είμαι περισσότερο του YouTube. Και κυρίως συνδέω το YouTube με την τηλεόραση και κάθομαι και λιώνω με τις ώρες στο να βλέπω βιντεάκια. Αλλά ωστόσο έχω κάποιες σειρές που είναι πραγματικά υπέροχες και νομίζω πρέπει να με εμπιστευτείτε, γιατί εφόσον δεν βλέπω που δεν βλέπω σειρές, για να δω πρέπει να είναι τέλεια. Θα ξεκινήσω με την all time αγαπημένη μου σειρά, με την οποία θα γελάσετε γιατί λογικά την έχετε δει όλοι και είναι full κλασική. Είναι το How I Met Your Mother. Δεν έχω λόγια να σας πω πόσο πολύ τη λατρεύω αυτή τη σειρά. Για να φανταστείτε, από τότε που την είδα πρώτη φορά, δεν κάθομαι να την ξαναδώ. Γιατί δεν θέλω να τη βαρεθώ και θέλω να περάσουν, ξέρω εγώ, 5 χρόνια να την ξεχάσω για να κάτσω να την ξαναδώ από την αρχή και να ξανανιώσω τη χαρά. I mean, you guys could be looking at some serious prison time. Prison? I can't go to prison. I mean, I could get a lot of reading done. Finally write some short stories. Work out all the time. Seriously, if I don't come out of there completely ripped. Ted, we can't go to prison. People get shaved in the joint. Plus, the meals are really starchy. Μοιάζει λίγο το στυλάκι με τα φιλαράκια, αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη, και μην με λιθοβολήσετε, είναι πιο ωραία από τα φιλαράκια. Ναι, το είπα. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μου φαίνεται πιο ωραία. Έχει πιο μοντέρνο χιούμορ, αρχικά, και δεύτερον, έχεις και λίγο αγωνία. Εγώ αισθανόμουν ότι στα φιλαράκια δεν είχα και πάρα πολύ αγωνία, εκτός από πολύ συγκεκριμένα επεισόδια με Ross και Rachel. Πέρα από αυτά, δεν υπήρχε πάρα πολύ γωνία, ήταν κυρίως αστείο. Ενώ νιώθω ότι αυτό σου δίνει περισσότερο το στοιχείο του να περιμένεις το επόμενο επεισόδιο κτλ. Τώρα για όσους δεν έχουν δει, να σας πω λίγο την υπόθεση. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Ted, ο οποίος εξηγεί στα παιδιά του πώς γνώρισε τη μαμά τους. Και ουσιαστικά βλέπεις μια αναδρομή στο παρελθόν αυτού και διάφορες ιστορίες που του συνέβησαν, οι οποίες οδήγησαν ώστε να γνωρίσει στο τέλος τη μητέρα τους. Και ουσιαστικά συνέχεια νομίζεις ότι αυτή θα είναι η μαμά, αυτή που γνώρισε τώρα και τελικά δεν είναι. Βλέπεις μία άλλη που μπορεί να είναι, τελικά δεν είναι κτλ. Και νομίζω πως είναι μία πάρα πολύ καλογραμμένη σειρά. Έχω ταυτιστεί πάρα πολύ με την κατάσταση Ted, Marshall, Lily. Νιώθω ότι εγώ και ο Θάνος είμαστε ο Marshall και η Lily και η Κάτια είναι ο Ted. Κάπως έχουμε αυτή τη σχέση ακριβώς. Και ο Marshall και η Lily πραγματικά είναι το αγαπημένο μου ζευγάρι που έχω δει ποτέ σε σειρά. Νιώθω μια υπέρτατη ταύτιση. Γενικά θα σας πρότεινα πάρα πολύ να τη δείτε, γιατί θεωρώ ότι είναι βγαλμένη από τη ζωή και είναι μια πολύ γλυκιά σειρά με ένα πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου τέλος, το οποίο έφαγε αρκετό κράξιμο, αλλά εμένα με άγγιξε πάρα πολύ και μου άρεσε. Οπότε, αν την έχετε δει, σχολιάστε τη μου κάτω στα comments, να πορωθούμε μαζί. Αν δεν την έχετε δει, πηγαίνετε να τη δείτε, γιατί είναι απλά λατρεμένη, πραγματικά. Τώρα μια άλλη σειρά για την οποία απλά δεν έχω λόγια είναι το This Is Us. Είναι μια σειρά η οποία παίζεται τώρα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να την ξεκινήσετε. Και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Είναι μια δραματική σειρά στην οποία ουσιαστικά βλέπουμε τη ζωή μιας οικογένειας και παρακολουθούμε την πορεία όλων των μελών της. Δεν παρακολουθούμε έναν συγκεκριμένο πρωταγωνιστή. I will protect you fiercely, and I will always sing to you when you can't sleep. I love our life. I love them. I have to protect them. I need you to take one deep breath for me, okay? That's good. Everything's better with a little Beth on it. I love you, Beth. I love you. My husband. William. You have so many beautiful futures in front of you. The best thing that ever happened to me. Time to spread your wings. I love the mother that you are. The same woman who all those years ago. Do you three know how much I love your mother? I mean, do you even have any idea? Όποιος και αν είσαι, πιστεύω πως θα σε αγγίξει αυτή η σειρά, γιατί θίγει τη σχέση μητέρας και γιου, τη σχέση κόρης και μητέρας, αδερφών, ζευγαριού.
θίγει πάρα πολλές διαπροσωπικές σχέσεις και όλο και με κάτι θα ταυτιστείς. Και επίσης θίγει και πάρα πολλά κοινωνικά θέματα, μιλά για τις μειονότητες, για τους μαύρους, για τους γκέι, για την υιοθεσία, για τις φιλοδοξίες. Μιλάει για πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα και τα θίγει με υπέροχο τρόπο. Πραγματικά δηλαδή δεν έχω λόγια και είμαι σίγουρη ότι κάποια επεισόδια πραγματικά θα μιλήσουν στην καρδιά σας και θα σας κάνουν να κλάψετε ατελείωτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η σειρά σου αφήνει κάτι πολύ γλυκό. Έχει φοβερές ερμηνείες, έχει φοβερές ιστορίες ρεαλιστικές και βγαλμένες από τη ζωή. Σου κρατάει το ενδιαφέρον, παρότι δεν είναι μια σειρά μυστηρίου κτλ. Θα σας έλεγα οπωσδήποτε να τη δείτε, πραγματικά. Γιατί αυτή η σειρά δεν είναι μόνο για ψυχαγωγία. Νιώθω ότι θα σας κάνει καλύτερους ανθρώπους και πιο συνειδητοποιημένους και θα σας φέρει πιο κοντά στην οικογένειά σας. Οπότε θα σας έλεγα να τη δείτε, πραγματικά θα κερδίσετε από αυτήν. Και η τελευταία σειρά για την οποία θα σας μιλήσω είναι μια σειρά την οποία τη βλέπω επίσης τώρα παίζεται δηλαδή. Είναι από το Netflix και λέγεται The OA. Εάν δεν σας άρεσε καμία από τις σειρές που είπα μέχρι στιγμής και σας αρέσουν τελείως άλλωστή, αυτή θα σας αρέσει γιατί δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες δύο. Είναι μια σειρά μυστηρίου, στην οποία μαθαίνουμε την ιστορία της Πρερί, η οποία είναι μια κοπελίτσα η οποία ήταν τυφλή, εξαφανίστηκε και εμφανίστηκε ξανά μετά από κάποια χρόνια, βλέποντας πλέον. Και ουσιαστικά μαθαίνουμε πώς λύνεται αυτό το μυστήριο, σιγά σιγά σε κάθε επεισόδιο παίρνουμε κάποια στοιχεία για το τι έγινε και πώς μια τυφλή ξαφνικά ξαναβρήκε το φως της. She's our daughter. Who are these people? But she's never seen us before. 7 years ago when she went missing, she was blind. Mom? Do you remember any of the events that led up to your disappearance? Κάποιες σκηνές βέβαια είναι λίγο full τραβηγμένες από τα μαλλιά και λες τι βλέπω, αλλά παρόλο που καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο ακραίες, δεν μπορείς να σταματήσεις να το βλέπεις, γιατί είναι εθιστικό, πραγματικά σας μιλάω. Δηλαδή, σε μπερδεύει, θες να καταλάβεις τι γίνεται, θες να συνεχίσεις να βλέπεις. Για το μόνο πράγμα που κρατάω μια επιφύλαξη στη συγκεκριμένη σειρά είναι ότι δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει τελικά, επειδή φοβάμαι ότι το τέλος θα είναι ένα επικό letdown. Φοβάμαι ότι το τέλος θα είναι κάτι του στυλ τα φαντάστηκε όλα, ήταν τρελή, τα είδε στο όνειρό της, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο φοβάμαι ότι θα είναι. Και εντάξει, αυτό θα είναι η full ξενέρα, δεν ξέρω, κρατάω μια επιφύλαξη για το αν θα μπει στις αγαπημένες μου σειρές. Λόγω αυτού θέλω να δω πρώτα πώς τελειώνει, αλλά μέχρι στιγμής με έχει κρατήσει πάρα πολύ και αυτό είναι σπάνιο για μένα, οπότε θα σας έλεγα να τη δείτε κι εσείς, να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτήν. Και αυτές ήταν οι top αγαπημένες μου σειρές, δεν έχω άλλες. Επίσης βλέπω πάρα πολλές ελληνικές σειρές και έχω δει και αρκετά παλιές, τύπου και πριν γεννηθώ. Και μπορώ να πω ότι και αυτές θα τις έλεγα αγαπημένες μου, παρόλο που είναι αρκετά καμένα ορισμένα πράγματα που έχω δει. Οπότε αν είστε κι εσείς άτομα που ακόμα βλέπετε ελληνικές σειρές και νιώθετε λίγο περίεργοι και εκτός όταν όλοι βλέπουν Game of Thrones και εσείς ξέρω εγώ βλέπετε Άγγιγμα Ψυχής, μην τραπείτε να μου πείτε ότι θέλετε ένα τέτοιο βίντεο, γιατί εγώ έχω όρεξη να το κάνω, είμαι κι εγώ ένα τέτοιο καμένο άτομο. Αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο σχετικά με τις σειρές. Σας χαιρετώ. Θέλω να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε.